Ο Χοκάι ανοίγει με πρίστ. Ωραία, ό,τι καλύτερο. Και ο Αθάνας με Χάντερ. Ό,τι καλύτερο. Δεν θα κάνουμε 15 ώρες. Σωστά. Αντρικά ματσάπς. Αλεξτράζα, Ντρέικ, Ακολάιτ. Φεύγουν όλα για τα σμπρέικερ. Όλα, ε. Ω. Τι κακός ο Ντρέικ. Ντρέικ χωρίς κόιν. Δεν έχεις όμως άλλο activate. Activator στο... στο dash breaker. Dash breaker. Άμα τον βρεις. Σωστό. Να τον βρεις. Δεν πρέπει να βρεις αλλά... όμως την κλέρι. Ναι, αλλά να ρωτήσω κάτι. Άμα κάνεις μάλικα τον Drake, δεν έχεις φέρει ένα chance παραπάνω. Πολύ κακό χέρι για τον Hawkeye. Ο πάνω... Αν βριάσω, ο Αθάνας είναι μπροστά. Α, εντάξει. Άρα, εκτίμη. Οκ, εκτίμη. Εντάξει, το τέλειο θα ήταν να είχαμε κλέρι. Το πες, ε. Θα παίξει τον Άσο. Ναι. Ο Priest έχει 0% να τον βγάλει αυτός ο Priest. Αυτός ο Priest χωρίς το coin δεν μπορεί να κάνει clear το Timberwolf. Ναι. Και ο οποίος Timberwolf θα σε πάρει στο crackling. Το διαράκι το πέσει, αγαπητέ. 100%. Να δούμε τις επιλογές. Holy Smite. Holy Smite, αλλά το crackling πέφτει ακραία. Κοίτα πόσο γρήγορα. Παπ. Γιατί παίζουμε crackling εδώ και δεν παίζουμε ή ένα coin weapon. Ή ένα coin weapon. Τρεϊντάρουμε και η ένα είναι 4-3. Ίσως θέλει το coin για τη Σαββάνα. Οκ. Okay. Εδώ έχει 2 στα 6 να βγει. 2 στα 5. Cleric. Εντάξει, Holy Smite. Holy Smite θα το δώσει. Δεν όχι, δεν παίζει Cleric. Okay. Όχι. Θα βαφάρεις και τον δράκο μετά. Αυτό. Δεν την παίξεις τώρα την ένα. Να δω το top deck. Ναι. Oh. Ναι. Κοίτα. Ναι, 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 ναι. Θα την παίξεις την ένα. Ή ένα tempo με weapon. Εγώ πρέπει να σου πω ότι θα λέει θα έκανα. Ναι. Ή ένα και άσο. Δεν θα παίζα καν το weapon. Ή ένα και ασάκι. Ναι, αλλά τα ασάκια δεν τα θες να τα κρατήσεις. Να σου πω γιατί. Να μην τα δει ο αντίπαλος. Όχι, όχι, να σου πω γιατί. Γιατί ακόμα και... αλλά θα πέσει το icebreaker. Άμα έχεις πυρομάνσερ, δεν μπορείς να το βγάλεις μετά. Ναι, γιατί αλλά με το σκοτώσεις ένα... ναι. Αλλά τα σπρέκι δεν σε πονάει τόσο πολύ, γιατί έχεις το φλάνγκ. Δεν ξέρω. Ή σε έπαιζε έναν άσο. Απλά το θέμα είναι ότι άμα δείξεις τον αντίπαλο ότι έχεις άσους, μετά δεν θα βάλει μίνιον ο Χοκάι. Γιατί θα μπαφαρηθεί είναι. Δεν πρέπει να βάλει και εσύ μίνιον. Ω, περίμενε. Τι θες. Και δύο φορές... έχει να το βγάλει. Ναι, αλλά και δύο φορές να μπαφάρει την Ιένα, πεθαίνει στο 4-6. Παίρνει μόνο δύο χέλη. Εδώ το key είναι να βρει άλλο ένα σάκι ρας. Ή το buff. Το Hunterman. Το Hunterman. Νομίζω δεν παίζουν. Τα έχουν βγάλει. Όντως. Επειδή είναι δύο μάνα πλέον, δεν πολύ παίζει, λίγοι αθάνας. Παίζουν. Εγώ βλέπα κάτι λύσεις υπήρχαν. Ναι, πολύ λίγοι πλέον παίζουν τα Hunterman. Okay. Οπότε πάμε για trade. Μάπα. Μάπα. Trade. Και άμα φας μας dispel. Αφού βγαίνει ούτως ή άλλως. Το θέμα είναι ότι θα παίξει μια κλέρικο, αρέσει και έχει λάρι. Ναι. Α, δύο κλέρικο θα έχει λάρι. Ωωω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 
Κακό. Βασικά. Ω, ζει και ο Drake. Ξέρεις που ήταν κακό. Και δεν πεθαίνει στο Weapon. Ήταν κακό και στο. Και στον Acolyte. Έπρεπε να κάνει trade. Αφού σου το είπα πριν. Έπρεπε να κάνει trade. Εδώ αεροπορία Rexar, έτσι. Αεροπορία Rexar, τρεϊντάρουμε ένα Drake και ένα κοριτσάκι. Αεροπορία Rexar εδώ βασικά. 100%. Ναι, ναι. Δύο μήνες βγάζει. Και παίζει Σαββάνα μετά. Βέβαια τραβάει κι άλλη κάρτα ο Χουκάε. Ας τραβήξει. Θα τραβήξει δύο. Καλύτερα να τραβήξει μία. Οκ. Τι animation όμως. Reaper. Καλό χεράκι έχω κάνει. Αλλά ας τραβήξει μία κάρτα. Χριστιανή Ορθόδοξη είναι. Βέβαια. Τελικό. Δεύτερο κολλάκι. Τέμπο. Όντως. Ναι, ναι. Γιατί. Για να έχεις κάτι να ασχοληθείς. Αγόρι μου, αυτά δεν μπορεί να τα βέρεις στο Rexar. Αυτό τώρα το κοιτάμε. Όχι, θα παίξουμε το δεύτερο. Οκ. Okay. Θα παίξουμε το δεύτερο, απλά θα κάνουμε τρίτη χιλ. Μπορούμε να παίξουμε το δεύτερο και να παίξουμε και το, και το Wyrm. Περίμενε, μπα, κάνουμε απλά το Wyrm trade και να χιλάρουμε και να κάνουμε και κάρτα. Ναι, αλλά άμα παίξει το Twilight Drake, παίρνει value trade το, το Wyrm. Καλώ κάνει trade την Cleric. Θες οπωσδήποτε να τραβήξεις κάρτες. Το χέρι σου δεν είναι αρκετό.
Okay. Άρα τι, απλά να παίξει το Wyrm. Το Wyrm ούτε σε άλλους βγάζει trade μετά. Να παίξει Twilight Wyrm. Βασικά μήπως, πάρει... μήπως δεν κάνεις τίποτα απλά, δεν την ανοίξεις ποτέ. Για να σετάρεις το τι. Αφού κάποια στιγμή θα πρέπει να παίξεις μετά Anduin και Alexstrasza και να ξεκινήσεις να τον grindάρεις. Ναι, αυτό είναι το play. Δύο value trade. Okay. Τι θα πρωτοφάει. Εντάξει, την Glare θα τη φάει με το Weapon. Θα φάει την Glare και το Wyrm και θα ζήσει το X4 και το 1-4. Α, προσώ, και ένα X4 σε κοιτάει στα μούτρα. Βέβαια το X4 μετά δεν σε αφήνει να κάνει Anduin. Καλά, με να πέσει ο Anduin θα πέσει, αλλά. Οκ. Okay. Ωραία. Έχουμε ένα trade στο 5-2. Στο 2-1. Το 2-1 μάλλον θα ζήσει, μπορεί να παίξουμε flank. Flank. Α, μπορεί να παίξουμε Tundra και να διάσουμε το χέρι. Tundra, Dire Maul, Timberwolf. Και τα κάνουμε τα πάντα trade. Είναι καλό όμως. Άμα, ναι, τρέιντάρει το 3-2 με τη μούρη στο 6-4. Το Dire Maul μπορεί να πάρει value trade την Cleric και το Timberwolf. Όχι. Το Timberwolf να το Dire Maul να πάρει στο 5-2 και το Timberwolf να πάρει στο 2-1. Και σημαίνει το Tundra που περνάει, το Tundra, περνάει 3 μούρη. Ναι, το Tundra με το 1-4. Βέβαια είναι πολύ weak στην καμπάλ. Γι' αυτό πάει για hero power. Okay. Α, δεν βλέπουμε τα hero power όμως. Ε. Ναι. Δεν πειράζει. Βασικά πειράζει. Ισχύει. Ειδικά ο boss θα ήθελε εδώ πέρα να πει πολλά πράγματα. Όχι, αλλά μπορείς να δεις, έχει πολλά option. 7 μάνα, άρα 6, είναι ένα πεντάμανο. Θα ζήσει το 2-1. Θα ζήσει το 2-1 ή θα φάει το 2-1. Σε κανένα πλανήτη. Όχι. Όχι, όχι. Όχι. Πρέπει να φας το 5-2, είναι πεντάμανο. Ωραία. Okay. Να η καμπάλ που θα έρχονται από δεξιά. Να δικάσει τον Tundra. Κάνεις καμπάλ, χιλ το 2-1 και κάνεις trade. Καμπάλ, χιλ. Το 1-3 είναι irrelevant. Αν θες να κάνεις καμπάλ, δεν πρέπει να τραβήξεις κάρτα. Έχεις καλά σε αυτή τη στιγμή δύο κολλάει, σωστά. Να. Okay. Ναι, οι καμπάλ πλέον δεν βγάζουν value. Insane. Έχει νόημα να παίξεις δράκο και να κάνεις απλά ο Reaper εδώ πόσο κακός είναι. Είναι λίγο κακούλης. Οκ. Okay. Εμένα μου άρεσε και ο Drake πάντως. Μάλιστα. Γιατί αυτό είναι η καμπάλη σου, έχει άλλη μία, βέβαια δεν έχει παίξει τίπλα ακολύπτη και έχει δύο Tundra ο άλλος. Εδώ θέλει φοβερά hero power. Ναι, θέλει πολύ δυνατά. Νομίζω κανένα, το λέει τώρα τι να κάνει Timberwolf με zombies. Κακό. Βέβαια το Timberwolf είναι 4-5, το ζόμπι θες, πώς είναι. Το ζόμπι τώρα είναι το διάρι που είναι 3-2 και είναι ένα πεντάρι. Τώρα τι πεντάρι είναι αυτό δεν ξέρουμε. Περιμένουμε να το δούμε. Οκ, okay, θα κάνει trades και θα βάλει και την Ιένα μέσα. Ένα. Δύο. Θα κάνει trade και την Ιένα. Έτσι φαίνεται. Καμπάλ εδώ ο δικαστής. Κάτσε, μάλλον μόλις την έπαιξε, γιατί την βρήκε. Πω. Τι μιλάς ρε πουλί μα. Τι στόμα έχω. Οκ. Okay. Αδιανόητο. Ήτανε μία στις πως impressive. Πραγματικά. Ναι ρε φίλε, από τα δεξιά την έφαγε. Γιάννη Ατάγκα. Μάλλον οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουνε. Όχι, εντάξει, hero power. Είναι ακόμα πολύ να το hero power. Ναι, έχουμε Alexstrasza και Anduin και Bourne. Τίποτα άλλο. Πρώτα πέσει να παίξει ο Anduin και μετά η Alexstrasza γενικά. Ναι. Περιμένει να παίξει κάτι μεγάλο Αθάνας, να του κάνει τον Anduin, να φάει την Alexstrasza. Του ήρθε ρε φίλε. Το Unleash, έπρεπε να το είχε βρει προηγούμενο τέλος. Ναι, είχε και το Timberwolf. Ναι, είχε και το Timberwolf, είχε και το Lico. Είχε το Zombies. Αυτό αργεί λίγο ακόμα. 7 μάνα στο τεχνό και δεν χωράει και το Zombies. Poison's Rush ήταν τελικά. Οκ. Irrelevant. Ευκαιρία για Anduin. Όχι. Alexstrasza τώρα. Alexstrasza τώρα για να κάνει 4-5. Βέβαια. Και πρέπει ο Αθάνας να αντιλάρει με μια Alexstrasza. Ρε, πώς το πας μάπα. Άμα το πας μάπα, τι σετάρεις. Τίποτα. Είναι στο 10 και έχεις μια χαρά το πας μάπα. Γιατί η Αλεξάνδρα πώς θα βγει. Ισχύει γι' αυτό. Έχει δύο κάρτες ο Αθάνας. Oh, ναι, και η μία ξέρεις ότι είναι από το Zombies. Οκ, okay, μαζί σου. Από κάτι διαφωνεί. To the dome. Αγκρέσιμο χοκάι, ε. Μ' αρέσει.
Έχει μάθει να πηγαίνει μάπα. Παντελονάτος. Hero power. Αν ο Μάγκη Γαμπάλ πάει μάπα. Ίσως το πιο σημαντικό hero power για αυτό το match-up. Poison's lifestyle. Τι είναι αυτό. Τι είναι. Τι λες, μα. Κάτσε, το έχει. Ναι, αλλά το έχει σετάρει. Έχει σετάρει το play, γι' αυτό πήγε μάπα. Έχει σετάρει τι, να τον τεκάρει το Mind Blast. Ναι, είναι δύο. Κάτσε, μάλλον. Ακόμα έχει μάνα. Ακόμα έχει μάνα, το ξέρω. Ξεκινάμε με το διάρρη. Πάμε. Ωραία, φίλε, απίστευτο. Τι ίδρα ήταν αυτό. Η φάση είναι ότι δεν μπορεί να παίξει και πολλά Minion. Ναι. Τι Minion να παίξει, το Irrelevant. Πρέπει να βάλει το Reaper. Γιατί άμα βάλει Minion, μετά μπορεί να έχει δύο άλλες λάσεις. Άμα βάλει τώρα Reaper Hero Power, μετά δεν το τελειώνει με Holy Fire. Ναι. Όχι, εννοώ. Ναι, όχι ρε. Κάνει τώρα Reaper Hero Power, τον πάει στο 8 και next turn έχει. Hero Power, Holy Fire, Hero Power. 9. Τον πάει στο 8 και next turn έχει 9. Δεν υπάρχει live στην κάτω. Υπάρχει να πεθάνει. Αυτό σκέφτεται το έχω κάνει. Με 25. Πουλημά 7 έχει. Δεν σε τάρει τούτερν λίθαλ. Πουλημά 7 έχει. Τι 7. 7 damage έχει το κάνει χέρι. Ναι ρε παιδί μου. 10 είναι ο άλλος. Ποτέ δεν ξέρει. Τώρα δεν μπορεί να παίξει minion, ε. Ποιος. Ο Hawkeye. Ναι. Δεν τον ενδιαφέρει. Σωστά και εμένα με δεν ξέρω, θα το ρωτήσω μετά γιατί δεν έκανε hero power. Να σε τάρει λίθαλ. Δηλαδή τα 6 health ήταν τόσο life σημαντικά. Ποιο lifestyle. Αυτό έχει lifestyle πάνω. Ναι, και τι, πεθαίνει. Θεωρητικό είναι το πεθαίνει. Πάμε. Ναι. Hero power, witch doctor, άμα βρει mind blast κέρδισε. Άμα. Ή όχι. Άμα. Άμα παίξει minion όμως και δεν βρει. Όχι, όχι, δεν φτάνω τα μάνα. Άκυρο. Και mind blast να έβρισκε και δεν είχε lethal. Οπότε φεύγει το ασάκι και ξετάρει lethal next turn. Και εδώ θέλει lifestyle. Με charge. Lifestyle charge. Αλλιώς έχασε. Μπορ θέλει. Ναι. Όχι κι άλλο. Έχει και το Tundra. Το Tundra. Tundra lifestyle. Ακριβώς γίνει. 8 μάνα. Όχι. Και Tundra 5 με 2. Με το διάρρητο lifestyle. Το 1-3. 7. Και 2 hero power 9. Για να δούμε όμως. Βρήκε charge με lifestyle. Λογικά δεν έχει βρει. Είναι ή πολύ. Το 1-0 θα γίνει για το Hawkeye. Lifestyle σκέτο. Και ο Hawkeye κάνει το 1-0. Νικήσαμε. Ήρεμο τον βλέπω, γελάει. Ο Ατάνκα. Ήρεμο τον βλέπω, γελάει ο Ατάνκα. Το okay. Ματσάπ είπαμε από την αρχή όμως, ήταν υπέρ του Priest. Ήταν. Οπότε τώρα πάμε να δούμε ποιες ήταν οι επιλογές των παιχτών σε αυτό το μεγάλο τελικό. Έχουμε. Ο Hawkeye κέρδισε με τον Priest. Οπότε. Έχει Paladin. Και Hunter. Και Hunter. Paladin Hunter, τι βάζεις τώρα. Ο Αθάνας έχει Priest, Paladin και Hunter. Hunter δεν βάζεις. Απίστευτο Mirror τελικό. Ό,τι και να βάλεις Relevant, Hunter εγώ θα βάζω. Ή τους παίζεις με τη σειρά. Conquest format είναι, ναι. Θες νίκη και με τα τρία. Αλλά... Να δούμε. Τα παιδιά ετοιμάζονται. Να υπενθυμίσω, μεγάλος τελικός του Intrepid Fox Hudson Invitational. 2.000 ευρώ το prize pool. Το event γίνεται LAN στο Intrepid Fox Bar στην Αθήνα. Πολλοί κόσμος εδώ και πάρα πολλές ώρες. Πίνουν μπυρόνια. Πλέον ναι, είμαστε σε φάση βραδάκι, το μπαρ άνοιξε. Πίνουμε τις μπύρες μας, όχι εμείς. Ναι, όχι εμείς. Όσα παιδιά έχουν έρθει να δουν το event. Εμείς μετά. Βλέπουμε τους παίκτες ακόμα να το σκέφτονται. Ο Αθάνας δεν το σκέφτεται. Ο Αθάνας σίγουρα περισσότερο. Υπενθυμίζω 2.000 ευρώ το prize pool, πολλά τα χρήματα. Και είμαστε έτοιμοι για game. Πάμε να το δούμε. Για να δούμε. Φύγαμε. Hunter Mirror. Εντάξει τώρα, η Αλήρια χάνει, ρε φίλε. Λοιπόν, πέρα από το Αλήρια χάνει, να πω, δεν πρέπει να μπαίνει. Να πω δύο πράγματα για το matchup. Το matchup καταρχάς είναι πολύ σημαντικό. Όποιος παίξει turn 1 να έχει minion στο turn 1 και μετά ένα brokeback τύπου unleash ή ένα να μην μπορεί να αντιλαριστεί. Αυτές οι λυσικά του στο Αθάνα που είναι, by the way, παίζουν μέσα Hunter's Mark. Ναι, το ξέρω. Είσαι σίγουρος. Το έδειξε ο Hawkeye. Ωραία. Μπορεί ο Hawkeye να παίζει Hunter's Mark. Μπορεί, ναι. Λοιπόν, turn 1 δεν βρίσκει ο Αθάνας. Ίδιες λύσεις όμως δεν είναι λογικό να έχουν. Μαζί δεν κάνουν πράξη. Μαζί πράξη, αλλά μπορεί να αλλάξει με μία-δύο κάρτες. Okay. Ειδικά τα παιδιά που ξεκινήσανε να παίζουν το καινούριο specialist format της Blizzard, που έχουν τα side decks, ναι, μπορεί εκεί να αλλάζουν μέχρι 5 κάρτες και να βάζουν ό,τι tech χρειάζονται. Και τελικά πήγαμε για tracking.
οποίο το κράτησε κιόλας. Κράτησε το τράκι στο Μάλιγκαν, είσαι σίγουρος. Αποκλείω. Όχι, το Master Call κράτησε. Αποκλείω. Και οι δύο το Master Call κράτησε. Το Master Call είναι κάρτα κλειδί. Το Timber το παίζει. Σωστά που δεν έπαιξε το κάλυψο το τράκι. Το Timber το παίζει. Ναι. Το παίζει το Timber. Και εδώ βάνει κάνει βάλει το κάλυψο από το Woodrop. Ναι, αλλά άμα βάλει κάλυψο το Αθάνα, χάνει το κέρο. Χάνει το κέρο, αλλά χάνει και. Δεν ξέρω. Είναι λίγο κλάνκι. Μπάλλον και εγώ κάλυψο θα έκανα. Και εδώ σαβάνα θα κάνει. Σκαβέντζι κανένα θα κάνει. Τι κάνει. 100%. Το coin είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το matchup. Μπορεί να σε βάλει πρώτο στο race με τι σαβάνε ή να κοϊνάρει κάποιο ρέξαρα να βρει. Οπότε κοιτά πώ πονάει τώρα. Τώρα δεν μπορεί να βγει. Και πάει για μας δύσκολη. Okay, next εδώ step. Θέλει οπωσδήποτε τα σάκια, τα ρας. Δεν τα βρίσκει, για να δω. Δεν τα έχει βρει, όχι. Πολύ. Εδώ παίζει δεύτερη, έτσι. Δεύτερη η ένα, ώστε αν τρέιντάρει την πρώτη να μπαφαριστεί η δεύτερη. Βέβαια παίζει το 4. Παίζει το 4 το 4 μάνα. Το plug. Ναι, το 4 μάνα που βγάζει ένα 3-3. Plank και trade plank. Μάλιστα. Και αυτός Master Call. Όπα, δεν παίζει με Minion. Και να το coin που σου έλεγα, πόσο σημαντικό είναι να σε κερβάρει στη σαβάνα. Γιατί δεν παίξαμε δεύτερη. Δεύτερη ένα. Ναι. Για να παίξουμε around το 4 mana spell. Παίξουμε. Δεν πάει να παίξει. Γιατί. Γιατί τώρα σε αυτό δεν πάει το φας. Γιατί άμα σκοτώνει το 2-1. Ρε σε αυτό δεν πάει το φας. Ναι, μπορεί. Άρα. Αλλά είναι διαφορετικό. Περίμενε, άμα το είχε τώρα ο Αθάνας, ωραία. Ναι. Δεν θα έκανε trade με το weapon και θα έκανε το 4 στο. Ναι, ωραία. Και το 4 να το είχε τώρα, θα το έκανε. Σε 2-1. Όχι. Αφού βάζει board. Όχι. Δεν τίποτα, θα προτιμούσε να βάλει τώρα το Diamond και το VR σου. Καλή ερώτηση. Ναι, ναι, νομίζω ότι το Diamond VR είναι καλύτερο. Από ένα 3-3. Σίγουρα. Στην ουσία, όσο περνάει η ώρα, τα crackling γίνονται χειρότερα. Εγώ πιστεύω θα πρέπει να κάνει λίγο develop. Βέβαια τραβάει το deck του. Καλά όλα αυτά που συζητάμε. Θεωρητικά δεν έχει το τεσάρι ο Αθάνας. Τα βλέπουμε εδώ πέρα παίρνει πάρα πολύ ώρα για το pick. Δεν είχε καλά picks. Επιλέγει kill command. Λες να είχε Rexar. Να πέταξε Rexar. Για βάλε. Όχι. Οκ. Okay. Με άγχωσες λίγο. Dire Frenzy. Ναι. Και kill command. Dire Frenzy, Tracking και Click Command. Μα Tracking δεν έκανε τώρα. Έχει κάνει ήδη δύο Tracking. Το δεύτερο είναι αυτό. Α, ναι, ισχύει. Κάτι άλλο θα έλεγα. Λοιπόν, anyway. Ξαναλέω, το coin το κρατάμε. Έχει τα ράς. Έχεις το coin. Ναι, ναι. Έχεις φαγωθεί. Δεν παίζεις τώρα το χέρι σου. Εδώ μπορεί να παίξεις ή ένα με διπλό ασάκι. Δεν πρέπει να το παίξεις. Ή ένα διπλό ασάκι στο 3-2. Ή ένα τι γίνεται. Α, πεθαίνει στο 4-3. Όχι, κράκ είναι καλύτερο. 100%. Τρία attack poison στο ίδιο πράγμα, θα τρεϊντάρεις το 4-3. Μήπως έμεινα χαλές το coin που λιμά. Όχι. Όχι, εδώ που έφτασε. Παίζει πρώτο σαβάνα, πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά παίζει πρώτο άλλος τούντρα. Ναι, αλλά άμα παίξει τούντρα. Άμα παίξει τούντρα πρέπει να βγει τούντρα και όχι να παίξει σαβάνα. Μάλιστα. Εδώ πρέπει να το σκεφτεί, ισχύει. Το trade θα γίνει. Θες να κοϊνάρεις τι. Δεν θες να κοϊνάρεις τίποτα, τόσο πως έχει γίνει κάνεις 4-3. Α, θα παίξεις και το Timber, οκ. Θέλει το board όπως και δίποτε. Πάλι βγάζεις trade Tundra. Ναι, και trade, και πεθαίνεις το 1-1. Ναι. Irrelevant. Πολύ κακό play. Περίμενε, η Tundra δεν πεθαίνει, man. Πώς δεν πεθαίνει, man. Για πες, μια μέτρα. Α, θα πάει στο 1-1 πρώτα. Στο 1-1. Ποιο θα κάνεις trade, το 1-1 θα κάνεις trade. Ναι, μετά θες άλλο ένα damage. Δεν πεθαίνει η Tundra. Εσύ. Και θα πρέπει να παίξεις και εσύ Tundra. Ω! Αν είχαμε ένα lynch τώρα. Λοιπόν, άλλη μια σημείωση, αυτό είχα ξεχάσει και πάει ίδιο. Αν είχαμε ένα lynch τώρα και δεν χαλούσαμε το coin. Εύκολο play. Η σαβάνα. Όχι. Αν δεν χαλούσαμε το coin, θα είχαμε lynch χέρι και θα κάναμε hunter's mark lynch. Ωραία όλα αυτά που σου τα λες. Παίξεις τώρα την Tundra. Εκτός άμα είσαι καλός παίκτης και βρεις το. Περίμενε λίγο. Άμα κάνουμε Hunter's Mark ή ένα trade και Diamond. Όντως τώρα όλα αυτά. Εγώ Tundra θα έπαιζα. Tundra. Με τον ίδιο τρόπο που απάντησε ο άλλος θα του κόψει τα βάνα. Απλά το πρόβλημα με την Tundra είναι ότι τα τρία health. Ρε πολύ μα Tundra πρέπει να παίξει. Ας παίξει το flank θα παίξει πρώτο σαβάνα. Ναι. Έτσι δεν παίζει το deck. Μάλλον έτσι. Ο ένας κάνει trade τον άλλον μέχρι να παίξει μια σαβάνα. Πω.
feels bad. Ισχύει. Ωραία, flank. Και κάνεις και... Και crackling. Και crackling, ναι. Έλα, εύκολο είναι, εύκολο να φάνε να μου έλα. Τι άλλο play υπάρχει. Να την αγνοήσεις και να παίξεις σαβάνα. Ναι. Πόσο αντρικό. Εντάξει, μετά παίζει και ο άλλος σαβάνα. Όχι, ο άλλος παίζει Handelsmark, Diremol. Να είναι και η ένα. Μετά γίνεται λίγο δύσκολο. Τι ξέρω, εμένα, εγώ όταν βλέπω τούντρα κάτω θέλω να πεθαίνει. Insta. Η σαβάνα δεν είναι. Είναι η τούντρα, είναι το fledging, είναι ο thug. Είναι κάρτες οι οποίες με το που πέσει στο board πρέπει να πεθάνουν αν μπορούν να πεθάνουν. Αυτή πρέπει να πεθάνει. Η τούντρα είναι πολύ κακή καρτά να ζεις. 6-3, καλό είναι. Μπαούλι. Περίμενε τώρα. Γιατί να μην παίξει σαβάνα τώρα. Free trades μπαίνει. Με ένα 3-3 σου παίρνει σαβάνα. Εγώ σαβάνα θα πω. Όντως. Άμα δεν παίξει σαβάνα, θα παίξει φλανκ, ωραία. Ναι. Στο 6-3. Σου κάνει τέτοιο, σου παίξει το σαβάνα. Άμα κάνει όμως όλα τα trade του. Καλά. Άμα παίξει σαβάνα τώρα ο Θάνας, ο Χουκάι έχασε. Άμα παίξει ο Χουκάι σαβάνα, έχασε. Έχει kill command, flanking strike, full clear και όλα full ball. Τα έχει, όλα τα έχει. Αλλά δεν πρέπει να παίξει σαβάνα. Αυτό, γι' αυτό ρώτησα αν θα έπρεπε να παίξει flanking strike. Και flanking strike να έχει, έχει πάλι trade. Trade σαβάνα και όλα δεν έχει καν board. Ναι. Τουλάχιστον εδώ θα μείνει δύο minion. Ένα. Θεωρητικά, άμα δεν κάνει και τίποτα trade. Πω, η εξάρα πονάει να μην πάει μόνο. Το 6-3. Μα παπάει. Βασικά μπορεί να κάνει διπλό ασάκι. Ναι, ναι ρε, το insane top deck, τώρα το παρατήρησε. Ακραίο top deck από τον Αθάνα. Και περνάει 11 έτσι. Και αρχηγός Αθάνας. Πεντανός του είναι. Χοκάει φάτσα, τίποτα. Τώρα εδώ πρέπει να δώσει φλάνκο. Στεγνός. Φλάνκ. Φλάνκ στο 7-3. Αναγκαστικό φλάνκ. Ωραία. Ξεκινάμε να, με... Να μην σου πω κάνεις τράκι για να βρεις... Αυτό σε ρωτούσα. Πας για τράκι πρώτα ή πας για master school. Άμα βρεις unleash είναι καλύτερο. Το unleash τι κάνει. Μπαφάρει την ίδια. Ένα μάνα το τράκι. Σου μένουν 6. Τρία μάνα το unleash. 3-4-5-6 σου μένει και ένα μάνα. Irrelevant. Άμα δεν βρεις unleash και βρεις cuddle shot. Άμα δεν βρεις unleash και βρεις portrait. Καλύτερο είναι το... καλό είναι, καλό είναι. Όχι. Για ποιο συζητάμε. Για το spring. Για το spring pop. Να το κρατάς. Πώς να πατήσεις crackle. Δεν ξέρω, έχει πολλά decision. Πρέπει να σκεφτεί το επόμενο turn θα κάνει. Αφού σε αυτό το turn θα παίξει flank. Ναι. Στο επόμενο τι κάνεις. Μπορεί να πάρει τον crackle για να παίξει το flank. Μάλιστα. Έχει και το master school για next turn. Το spring είναι κακό γιατί δεν έχει άλλους άσους, σωστά. Του έχει παίξει και τους δύο. Του Timber, ο Αθάνας, ο Χοκάι. Το δίνει τώρα. Το παίξει τώρα. Okay. Πόσο πολύ το φοβάται. Ωραία. Κάνουμε κι εμείς ακόμα ένα. Τι παίζουμε απλά τη... Τώρα δεν παίζουμε τη σαβάνα. Κάτσε να παίξουμε τούντρα γιατί είναι κακό. Τώρα σαβάνα hero power. Η τούντρα πόσο κακό είναι. Next turn έχεις τούντρα με flanking strike. Στοιάστα. Και το flanking έχει charge. Ωπα ρε. Σκεφτείτε το master score. Κοίτα πόσο σημαντικό, πόσο τρελό play είναι ένα mirror με αυτά τα deck. Το κάθε decision πραγματικά μπορεί να σου κοστίσει. Και εδώ βλέπουμε την ομορφιά του Χάρστον πραγματικά. Λέω όποιος είχε προδώσει το πρώτο, είχε τελειώσει το game, αλλά... Δεν έχει σημασία, βλέπουμε ένα match-up όμως... Σημασία είχε. Ναι, αλλά βλέπουμε ένα match-up το οποίο με το παραμικρό misplay μπορεί να χάσει το game instant. Πρέπει να είσαι χειρούργος. Μάπα. Τούντρα νούμερο 2, irrelevant. Και τώρα ο Χοκάι είναι πίσω. Αν και μπορεί να κάνει τούντρα, Handelsmark, Diremol και να μείνουν 2-2 κάτω. Όχι, μπορεί να φάει και ένα 2-2 με την τούντρα. 5-6-7-8. Είναι και τα mana exact. Είναι το μοναδικό play που έχει. Είναι και τα mana exact. Handelsmark, trade το Diremol στο 7-5. Το τούντρα πάει στο 2-2. Βασικά το 3-3 στο 1-1 και το τούντρα στο 2-2. Και αυτό θα επιλέξει ο Χοκάι. Νομίζω είναι το play το μοναδικό. Οπότε γιατί είναι το Handelsmark 2 mana. Κάποτε 0. Στην πέτα. Κάποτε 0. Ποια πέτα. Ποια πέτα. Με τους Undertaker 0 ήταν. Στο classic set. Ναι, ισχύει. Πρώτα έφαγε νέρφη κουκουβάγια που γίνε 5. Καλά, πρώτα Hunter... έφαγε το Unleash. Άστο. Έχει φάει 2 νέρφη το Unleash. 3. Έχει φάει... Α, και το Timberwolf έχει φάει νέρφη. 3. Το Timberwolf τι νέρφη έχει φάει. Το Timberwolf ήταν ένα κάτι. Κάτι έκανε. Κάτι άλλο έκανε. Ήταν ένα σύνεζης πει.
Όχι, όχι ένα πάντα ήταν. Κάτι άλλο έκανε. Έκανε και εγώ θυμάμαι κάτι έκανε. Αλλά θυμάμαι έχει φάει πώς ανέρθει αυτό το πράγμα. Και να το play που σου είπα με Tundra Rhino Flanking Strike. Δεν τραυματίζει την Tundra. Να δώσει το 3-3 ή το 2-5. Το 3-3 δίνει. Έχει δει δύο. Όχι, ένα flank έχει δει. Αλλά το άλλο το έχει κόψει ο. Δεν έχει δει. Oh. Ένα έχει δει. Του κάνει χειρότερο και ο Command έτσι όμως. Insta Master Score. Σαβάνα. Όντως. Τόσο deck έχω κάνει και δεν έχει beast. Το τελευταίο του beast Σαβάνα. Και μένει κάτω η Tundra με flanking strike στο χέρι ο Αθάνας. Οπα, τι κάνει. Τι κάνει. Δεν πρέπει να τραβήξουμε εμείς κάρτες. Insta. Εμείς γιατί έχουμε ακόμα κάρτες. Γιατί είμαστε καλοί παίχτες. Είναι lethal, δεν είναι. Lethal. Oh, masterful. Αλήρια, όπως το είπες. Η αλήρια δεν μην κάνει ποτέ το Rexar. Η αλήρια δεν μπορεί να πάρει mirror. Ποτέ. Ποτέ. Και είναι κακό που την έχει κιόλας. Και πάζε με αυτή την αλήρια παίζει. Πραγματικά, τα έχω πει άπειρες φορές. Μην παίζετε αλήρια, βάλτε Rexar. Τζάπα 5 ευρώ έχει δώσει. Είναι ο βιολογικός σου μπαμπάς. Και πόσο σημαντικό σε ένα μεγάλο τελικό να πάρεις mirror match. Και αυτό, να είναι, και αυτό να είναι του Hunter. Πρώτη φορά σκέφτομαι στο Χάριστο να βλέπω. Πραγματικά, είδαμε εδώ πέρα πόσα διαφορετικά place decisions είχαμε. Είχε. Και τώρα ο Αθάνας. Αλλά εκεί που σκεφτήκαν και οι δύο νίξε ο Αθάνας. Όπα. Και θα λίγο καλύτερα να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, ο Αθάνας τι έχει. Έχει Paladin. Ένα game. Δεν ξέρω γιατί σ' αρέσει ο Paladin. Και ο άλλος έχει Paladin. Και ο άλλος έχει. Εντάξει, δεν νομίζω να πάει. Μπορεί να αλλάξει. Ο Χοκάι λογικά θα βάλει το Hunter. Γιατί δεν μπορεί να βάλει και αυτού του Paladin. Δεν νομίζω να θέλει να παίξει. Να σου πω, στα δύο Paladin παίζουν εναλλακτικά και τα δύο deck, ωραία. Ναι. Ένα παίζει μπάκο, άλλο παίζει. Όχι, ρε. Και οι δύο even είναι. Και οι δύο είδε. Και οι δύο είμαι Paladin. Okay, okay. Καλά όλα αυτά, αλλά το game ξεκίνησε. Στο game μπάκο, ποιο νικάει ο Paladin τώρα. Νικάει ο μπάκο γιατί το equality έχει πάει στο Θεό. Ξανά χάνεται για το Hokai. Πολύ σωστό, συμφωνώ κι εγώ. Έχει το καλύτερο chance να νικήσει. Κρατάμε το Spring Bow, το κρατάμε. Και έτσι. Το Master Call. Το φάνω. Δίκαιη Ρέξα. Δίκαιο matchup. Δίκαιο matchup. Κοίτα, αυτό το matchup δεν είναι όπως είναι το odd. Δηλαδή με το που κάνεις μια μεγάλη ένα, ο άλλος κάνει concede. Γιατί υπάρχουν οι Spellbreaker, υπάρχουν τα taunt. Οπότε το match νομίζω θα κριθεί στη λεπτομέρεια. Τα κορφστέκερ είναι πάρα πολύ δύσκολα να βγουν. Τώρα εδώ είναι πολυμάχηρο που αρπαντάς. Στον Paladin. Και όμως κάνει ένα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό σε ρωτώ, απαντάς. Όχι. Βασικά ναι, γιατί είσαι κορφστέκερ. Ό,τι και να έχεις. Απλώς θα απαντήσει μετά. Όπα, τι κάνει. Δεν θα κοϊνά. Τι λέω. Τι να κοϊνά. Εδώ τεν πάρεις. Όντως. Τον Protector. Εδώ δεν είναι καλύτερο το Hero Power. Δεν το θες τον Protector. Ένα τεν μετά. Και δεν μπορεί να το παίξει τώρα. Ναι. Δεν κάνει τίποτα. Ένα τέρμα, τραβάζει κάρτες, έτσι. Ναι. 100%. Master Skull. Irrelevant. Καλό. Τώρα όμως δες πόσο μπροστά φεύγει ο άλλος με δύο Corpse Taker. Coin Corpse Taker σε Corpse Taker. Και με Divine Shield. Και με Life Steal. Πολύ βάρη. Έχει φύγει πολύ μπροστά. Και με Wind Fury. Έχει φύγει πολύ μπροστά. Και με Taunt. Κάτι άλλο. Αν έχει και Kings. Next turn. Εδώ πρέπει να γεμίσει το board, έτσι. Ή απλά κάνεις ένα flank. Για flanking σε αυτό. Εντάξει, το πονάει που παίρνει ο άλλος free trade με το divine το 3-3. Μήπως να κρατήσεις το flank για next turn. Και τι να παίξεις. Ό,τι και να παίξεις μετά βγαίνει free trade γιατί έχει divine. Πω, έχεις μόνο ένα rush. Ό,τι να παίξεις μετά έχει divine. Η φάση είναι ότι πρέπει να κρατήσεις το rush για να μπορεί να βγάλει divine. Μήπως ο Αχοκάι πρέπει να υπολογίσει το γεγονός ότι αν φάει Kings next turn, τι κάνει. Ότι θα πρέπει να έχει το Spring Pow. Ποιο Spring Pow. Άμα φάει Kings, βγαίνει. Πώς βγαίνει. Άμα παίξει flank. Πώς βγαίνει. Τώρα να κάνει flank. Ναι. Αυτό. Αυτό σου λέω. Αυτό σκέφτηκε. Ό,τι και να έπαιζε, μπράβο. Έβγαινε και με Kings. Γιατί θα σπάγε το Divine. Έβγαινε, ρε. Τι άλλο να έπαιζε. Ακόμα και μικρά να έβαζε ή ένα με άλλα δύο μικρά έβγαινε γιατί έσπαγε το Divine. Έσπαγε το Divine και μετά έπαιζε και το Hunter's Mark Lee. Έχει Hunter's Mark Lee. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι άμα παίξεις τώρα το δεύτερο Divine, ναι. Είναι μπροστά. Το trade το κάνουμε σίγουρα, συμφωνούμε. Free trade λέει. Εύκολο. Εκτός άμα θέλει να την βάλει. Α,
πάλι Kings και να φύγει ευθεία. Το οποίο είναι πιο καλό next turn. Γιατί next turn δεν βγαίνει. Ναι, next turn δεν βγαίνει. Εντάξει. Τελικά το... Εγώ ίσως πήγαινα με το άλλο το play. Να βάζα και το δεύτερο κορτσέγγερ κάτω. Και ο Αθάνας ήξερε ότι έχω καεί, έχει τουλάχιστον ένα charge μικρό. Έχει ένα, ναι. Το Lynch. Και εδώ γυρίζει το game. True Silver θέλουμε εδώ. Όχι αναγκαστικά. True Silver θέλει. Silver θες. Τι άλλο είναι καλό. Και coin θες. Αλλά coin δεν έχεις. Coin βαλανή. Για να δούμε το top deck. Πολύ σημαντικό top deck για τον Αθάνα. Θα βρει το σπάτι της δικαιοσύνης. Πόσο κακό είναι να βάλεις τώρα το δεσάρι. Το Corpse Taker. Το πρίγκιπα. Το 4-3. Ναι. Glass Knight. Glass Knight, ναι. Και εδώ είναι η ώρα που σνομπολάρει η scavenging. Πώς σνομπολάρει, αφού κάνει... Α, δεν κάνει trade. Θα πάρει 6. Ισχύει, δεν κάνουμε trade. Δες τώρα, επειδή δεν παίξαμε πριν το Corpse Taker, τι έχει γίνει. Έχει σνομπολάρει όλο το... Έδωσε το παραθυράκι στο Hokkaido, ενώ ήξερε εγώ ότι ξέρω ότι το... πρέπει να έχει πάντα δύο μήνυμα κάτω. Και ναι, okay. Και εφόσον ήξερε ότι ο Hokkaido έχει το, έχει το, ράς που έχει το ρασάκι και με open decklist ξέρει ότι παίζει Handelsmark. Εδώ πατάς hero power ή παίζει Tundra. Νομίζω δεν πατάς ποτέ hero power. Ναι. Συνεχίζεις να πρεσάζεις με τα μήνυμα. Ναι, τι παίζεις. Άμα βγάλει Huffer έχει Dire Frenzy. Καληνύχτα. Όχι! Και αυτό μια χαρά είναι που λιμάει. Ναι. Και με Dire Frenzy. Νόστιμο 7-7. Μια χαρά είναι. Αλμυρό, δεν στο κουκα... δεν τον Αθάνα. Έχει ξενερώσει. Έχει τώρα. λίγο πόνο αυτή. Βέβαια βγαίνει. Βγαίνει. Τι νοεί βγαίνει. Βγαίνει με τα ρίμ. Η φάση δεν μπορεί να κάνει πρώτα χιαδάκια μετά τα ρίμ. Feels bad. Ναι, ναι. Και πού πάει, στο μπερλοκάκι. Μια χαρά είναι. Τίμιο. Σκαβάνα. Αυτό είναι πρόβλημα. Χειροπάρ τώρα, έτσι. Ναι. Χειροπάρω και στη χειρότερη απλά πετά σαβάνα. Ναι. Βασικά χειροπάρω σαβάνα θα παίξει. Βασικά παίξει. Γιατί άμα έχει ένα εξάρι insane. Καλύτερα από τη σαβάνα. Ο The Thrattler έξαρι πρέπει να βγάλει καλύτερο εξάρι τη σαβάνα. Τα ακούσατε πρώτοι εδώ. Λοιπόν, πάρε το τσικενάκι σου τώρα. Πάρε μια κότα. Πάρε λίγο τσικενάκι εδώ. Κότα ή ροκ. Ποιο, nesting ροκ, πώ θα το κάνει. Με αλύει. Ό,τι εύκολο είναι. Κάπα. Και δεν πρέπει να χαϊρολάρει το επόμενο να είναι μικρά μάνα. Γιατί άμα είναι μεγάλα μάνα, ούτε hero power δεν μπορεί να κάνει. Για τον Νίσκ θα πει ένα πέναλτι. Το chicken τώρα είναι irrelevant. Δεν είναι irrelevant άμα βρει το επόμενο καλό. Για να βρει και στα επόμενα μικρά, τι έγινε. Μπράβο, ρε Hokkaido, παιχταρά. Τι πήρε. Γαστροπόδικα. Αλμυρό. Chicken πήρε. Ναι. Τώρα πάρτε τα και δύο. Γιατί τρία μάνα, τρία μάνα, δύο-τρία τόντε poison. Πολύ σημαντικό. Καλό, λογικά θα το πέσα στον τέκνο. Ή και όχι, προχωράμε. Πάρτε σαβάνα. Καλά, το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο φεύγει με τσάρτσμα με την Τούντρα. Wow. Πεντανόστιμο. Τι παίρνουμε εδώ, Auto Defense Matrix. Πάρα πολύ ωραίο. Και ειδικά με ένα τόντ κάτω όπως ο Τάρι. Όχι, το παίζεις και παίζεις και το Legendary, έτσι. Ωπα ρε, τι κάνει. Μια χαρά κάνει. Ναι, τι θέλει να παίξει, δεν καταλάβω. Το Secret θα παίξει. Και το Glass Knight. Και Glass Knight, Hero Power Glass Knight. Μάλιστα, και μετά έχεις το Silver για να βγάλεις value. Μια χαρά είσαι. Παίζεις τώρα τον True Silver. Άμα θες να βγάλεις το... Περίμενε, πώς παίζουμε τώρα το True Silver. Για να σετάρουμε. Ρε σετάρεις λίθαλα. True Silver παίζεις τώρα. Εύκολα. 9 HP γράφει. Χωρίς αναλύσεις τι θα κάνει. Δεν το ξέρει όμως ότι δεν έχει αναλύσεις. Σίγουρα, αλλά... Πέντε λες πήγαμε να παίξεις Nestic. Τι έκανε τον Nestic εδώ. Τι πάθω, δεν ευχαριστώ να λύσεις, άμπλες Nestic, μηδε μάνα τέτοιο. Α. Στην ευθεία. Δεν θα το παίξουμε το Secret. Οπα. Γιατί δεν παίζουμε το Secret. Γιατί, αφού δεν παίζουμε το Secret, δεν βάλαμε το Divine στο... Στο Taunt. Στο Taunt. Οπα ρε, μπερδεύτηκα. Πολλές ερωτήσεις. Μίσα 7-7. Μια χαρά για το 7. Ο παίζει και με Tundra. Είναι αρκετό. Να ζήσει. Είμαι full αντίθετο να μην παίζει secret όταν έχει stair secret. Ο Timberwolf μπορεί να δώσει σαβάνα το 3-7. Και στη μίσα το δίνει. Ναι, αλλά η μίσα θες να την κρατήσει full health. Όχι, γιατί δεν θα κάνει το 6-4. Το 6-4, άμα το κάνει και λίγο μάλλον, πόσο λάθος είναι. Αν να παίξει Timberwolf και λίγο μάλλον μίσα. Ναι, οκ. Okay. Αυτό για. Οπαμάν, οπαμάν. Τι κάνουμε εδώ. Είχαμε μίσα.
Okay. Αυτό θες να ανοίξεις όμως για να βγάλεις περισσότερα trade. Μπερδεύτηκα. Κι εγώ. Μα δεν πεθαίνει και τίποτα. Έπαθε χοκάι. Τι είναι αυτό τώρα. Έπαθε ντέφελερ, τίποτα άστο. Όπα, όπα, όπα. Λάθος. Όπα, περίμενε. Λάθος. Έχει ακόμα clear, έχει ακόμα clear. Έχει, αλλά μόλις έδωσε την ιένα την οποία δεν ήθελε να δώσει. Ναι, η ιένα θα πεθάνει. Όπα, ρε, δεν βγαίνουν τα trades. Όπα, όπα, όπα. Ρε χοκάι. Όπα, δεν βγαίνουν. Δεν βγαίνουν. Το πρόλαβε το τότε. Γελάει ο Αθάνας, γελάει. Λίθαλ. Ό,τι θες είναι λίθαλ. Από insane losing. Πάντως εγώ διαφωνώ να μην πέφτει το secret. Γιατί μόνο και συμφωνώ μόνο... για το τον. Μόνο και μόνο για το τον. Όχι. Του κάνεις και τα mind games. Στο μυαλό. Ναι. Απίστευτο το γεγονός ότι δεν έπεσε η μίσα σε αυτό το turn. Έπεσε λίγο ούλτρεξε εδώ. Ας μην φωνάζουμε πολύ. Τιμήθηκε τον τελικό. Πραγματικά τι. Με τον τέτοιο να. Με τον κολέντο. Ναι, έπαθε κολέντο. Τότε ο Wolfighter δεν πήγε πολύ ποτέ. Έπαθε λίγο κολέντο. Τώρα η μίσα δεν έπεσε ποτέ. Σκέφτε τώρα να έχει ένα 7-7 με το Kill Command dealer το 6-4. Καλύτερο ήταν αυτό το play. Kill Command, μίσα, Kill Command, trade τη μίσα μαζί με τον Timberwolf και έμενε ο άλλος με ένα 3-3 divine και ένα 2-2. Και ο Αθένας τώρα έχει το Priest. Εδώ πάρει μια νίκη. Μπορεί ο Priest του Αθάνα. Έχει Paladin όμως ο άλλος. Αυτό λέω. Μπορεί ο Priest του Αθάνα να κάνει 0-2. Και με Hunter μπορεί να νικήσει ο Hokai και με Paladin. Κάτσε, πριν ο Hokai νίκησε με Priest. Το Hunter του Αθάνα, έτσι. Και του δώσαμε υπέρ. Ναι. Οπότε γιατί αυτή τη στιγμή να μην είναι μπροστά ο Αθάνας με το Hunter του Hokai. Ο οποίος παίζει γκαλήρια. Μη μου το θυμίζεις. Feels bad. Λοιπόν. Την κράτησε την κλέρικ, έτσι. Προφανώς, του κόβεις όλα τα Diamond. Το παίζεις. Όχι. Ποτέ. Τώρα δεν το παίζεις, το πάρεις στο φαρμάρι. Πολύ μαύρο να το παίξεις. Όχι. Στα Tundra πώς θα βγάζεις. Στο φαρμάρι με τα ράς. Αυτό πώς θα βγάζεις. Ποιο. Αυτό. Το 3-2. Ναι. Με τα ράς. Με τα Spring Boy σου. Α, οκ. Σκότωνε τσάπα τον Πάιρο. Το Crackling τώρα δεν το παίξεις, υπονοούμε. Όχι. Γιατί είσαι αναλύσεις. Και στο... αυτό ο man είναι 5 μάνα που πες τώρα. Ναι, στο next, όχι στο επόμενο, το είναι στο παραεπόμενο. Καλά, και τώρα τι κάνουμε, hero power, κουμπάκι. Ναι. Δεν θες να φας damage από τον Priest. Ναι, αλλά θες να νικήσεις κάπως. Ρε μαζί σου, δεν πρέπει να βγάλουμε λίγο trade στην αρχή. Ωραία, pace crackling. Pace crackling. Και αν έχει power seal, σε φαρμάρι και τον crackling, σου τραβάει η καρδούλα. Εγώ πιστεύω ότι ο Γκράγκλιν πέφτει εδώ πέρα. Πόσο άσχημα αυτό το πάρει κι άλλο. Έχω κάνει συμφωνή μαζί μου. Okay. Να δούμε ποιος θα νικήσει όμως. Δεν είμαστε σε φόρμα αυτή τη στιγμή. Η ψυχολογία είναι πεσμένη. Μετά το τελευταίο λούσιμο. Η αλήθεια έχει ξενερώσει λίγο. Οπ, κάτω. Ωραία, έλα, πάρε το Γκράγκλιν. Το Γκράγκλιν βέβαια είναι ρίσκο γιατί αν δεν βρει. Α, τώρα είναι ρίσκο το Γκράγκλιν. Είναι ρίσκο γιατί αν δεν βρει τρία τάκια θα φανεί. Τώρα κρατήστε το μέχρι το 5 μάλλον. Όχι. Α, όχι, τώρα κρατήσω. Αν θες να σκόρεις τουρνουά, πρέπει να βρεις 3 attack. Α, οκ. Βρήκε. Μπαμπά σου. Ωραία. Πεφταράς. Έτσι σηκώνεις τουρνουά. Ωραία, πάρε ένα power shield. Πού το. Να το. Κάπα. Πολύ μεγάλο κάπα. Μεγάλη καπαδοκία. Trade, Draco. Twilight Drake, αναγκαστικό trade. Θα σου φαρμάρει την cleric. Και τώρα... Τι κάνουμε, δεν κάνουμε. Αν κάνουμε. Καλά, προφανώς και κάνουμε. Α, το αλήσε και δεν βέβαια. Ο άλλος έχει φύγει τώρα. Άμα δεν τρεϊντάρει ο Αθάνας είναι για αστυνομία έξω. Το αλήσε σου κλείνει. Μέσα φυλακή. Βέβαια, αλλά εντάξει. Υπάρχει... Όχι, στο κλείνει. Στο κλείνει, αν λύσει κόινε, αλλά ή ένα έχασε. Στο κλείνει. Στο κλείνει. Τρέιντ, Αθάνα, τρέιντ. Τρέιντ. Όχι, πρέπει να κάνει τρέιντ. Ισχύει. Μετά θα βγαίνουν τρία. Ακούει like a bot και κάνει το τρέιντ. Αυτό ήταν καλό το πτυκ. Τι είναι, όπως ήρθε, το κουμπώνει στο 4-5 και προχωράμε. Το κοϊνάκι το κρατάς σαν θησαυρό για να κάνεις το Rexar. Η φάση ότι αυτό το deck απέναντι στον Priest δεν μπορεί να παίξει ποτέ Tundra. Δεν έχει σημασία. Ο Hokai ξέρει πώς παίζει το matchup και ξέρει τι κάνει. Κάνει κάτι stealth μπαούλα και καθαρίζει τον Anduin. Αυτό κάνει. Ωπα ρε, φεύγουμε για Unleash. Γυαλής. Clear το Drake και έχουμε ένα 8-5. Aggressive Hokai. Αν δεν είναι μπαούλο αυτό, τι είναι. Ένα Aggressive Hokai appeared. Ένα Aggressive Hokai ο οποίος τζογάρει και του βγαίνει. Ακολλάει βέβαια θες και τελείως. Για να το δω.
Top deck για πρώτη θέση στο Hearthstone Open Invitation από τους Intrepid Fox. Πήρε και μια ανάσα. Πήρε και μια. Δες. Έτσι είναι. Το χέρι στο στόμα δεν το πιστεύει. Πώς τραβάει ο... Να σου πω, εδώ παίζει με Hero Power Candle. Hero Power Candle για να έχεις μετά το Rexer. Δεν τραβάει ούτε καρτούλα. Και κάνεις clear μετά με το Rexer. Ούτε παίζει πάνω στην... Όπα. Έχει πάθει αθάνα. Περίμενε. Το Hero Power Candle γιατί ήταν κακό. Όχι, ήταν το καλύτερο play, γιατί σε τάρεις και μετά... Μόνο στην Power Shield φοβάται. Ναι. Που αν είχε Power Shield θα το γιουζάρει, οπότε πες around το top deck Power Shield. Άμα είχε Power Shield θα το έκανε ήδη. Το είχε κάνει ήδη, ακριβώς. Ούτε αυτό που αρέσει ο Μπαθάνα, βέβαια, γιατί πέφτει πάνω στη... Πάνω στο Rexer. Ναι. Free minion. Free trade. Για να δούμε ο Μπαθάνας το ξανασκέφτεται. Ναι, το σκέφτεται. Το σκέφτεται και λέει ότι έκανε λάθος. Δεν χρειάζεται να του δώσει ένα minion, ειδικά όπως είναι ο Pyromancer. Και τώρα θα σου έλεγα ότι αν μπρικάρει κάνω 2-3 ο Αθάνας. Κάτσε ένα σπελάκι θέλουμε. Ναι, αυτό για να δούμε τι θα επιλέξει φυσικά. Ο Χοκάι με το χείρο που θα το μάθει. Ού, καλό είναι αυτό. Πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι έτσι να παίξει στην αρένα. Τούντρα, Ράινο, Κράκλινγκ. Πώς φαίνεται. Κάνεις πρώτα Τούντρα, Τρέιτ και μετά Κράκλινγκ. Δεν θες να κάνεις χείρο πάρει να βρεις τα μπαούλα. Ναι, αλλά άμα μείνει Τούντρα κέρδισες. Και φορσάρεις ΑΟΕ. Άμα φορσάρεις ένα ΑΟΕ εδώ πέρα σε ένα Τούντρα και ένα Κράκλινγκ, είσαι ευτυχισμένος. Ό,τι και να βρει. Πεθαίνει next από το 4 το spell, πρέπει να βρει stealth. Με αυτό, stealth. Γι' αυτό κάνει attack πρώτα στο 2-2 και μετά πα για το adapt. Το stealth είναι καλό, το κάνει target, όχι γιατί υπάρχει το σαντομάτι. Και stealth να βρει, πεθαίνουν όλα στα OE το δράκο. Οκ. Διβάνι. Συνένα τι κάνει. Ζήν. Τώρα ζήν. Άνετο. Θέλει ένα δράκο. Δράκο. Βρήκε. Κουμπωμένη η Αλεξτράζα. Δεν έχει Άντουιν, τι να την κάνει. Τι εννοείς. Πρώτα θα κάνει Αλεξτράζα και μετά θα του πει Άντουιν. Α, έτσι πάει. Στο 9 Αλεξτράζα, στο 10 Άντουιν Hero Power. Λεκταράδες. Έλα, τα είσαι χάσει παλιά, παίρνει και ράζα πριν. Λοιπόν, Hero Power. Μπαούλα θέλουμε εδώ πέρα. Μπέρσακ, πολύ ωραίο μπαούλο. Χαλαζί δεν είναι καλό. Μπέρσακ, είναι πάρα πολύ αργό το χαλαζί. 100%. Και Bloodborne. Όχι. Το Bloodborne δεν σου επιτρέπει να έχει να κάνει Hero Power. Θα το σκεφτεί. Γιατί δεν παίζουμε το River. River Crocolis. Ναι, βέβαια σκέφτεται το Lifesteal. Okay, το Lifesteal θέλει να πάρει. Ναι, αλλά ξαναλέω, άμα πάρεις Bloodworm δεν πάει σειρό πάνω next turn. Αλλά σκέφτεται το Lifesteal. Σκέφτεται το επόμενο turn, μήπως φάει κάποια Αλεξτράζα. Ναι, σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Και το παίρνει. Ωραία. Θα κάνει και το trade, θα μπει και ένα 4-3 ή ένα. Και τώρα η Αλεξτράζα απαλή. Νόστιμη. Ο Άντου είναι από πίσω, πρέπει να σου πω. Δεν θα έρθει τώρα ο Άντου. Να του. Next turn. Έφυγε. Αλέκα since 2014. 20 damage. Τα 8 σου κοιτάνε αυτή τη στιγμή. Εντάξει, μπορεί να τα κάνεις clear. Και τώρα το Handsmark, τι κηδεία είναι. Handsmark Hero Power. Θα κάποτε. Θα οπότε βγαίνε, ξεκινάμε θα Hero Power. Και το Minion. Κάνουμε, πάμε. Πέντε μάνα θέλουμε να γιουζάρουμε θεωρητικά. Adapt. Πέντε μάνα, έλα. Poison Rush. Τι να κάνεις clear. Το Stab on Gastro Bodica παίρνεις. Α, νόμιζα που έλεγες το πεντάρι το άλλο. Ωπα ρε. Δεν θα το παίξουμε. Δεν θα παίξουμε το πεντάρι και το χάνεις μόνο. Τι ξέρω. Λογικά εγώ αυτό θα παίζα. Πάμε, adapt. Πω. Δες σαν το μάθος. Είναι κηδεία, είναι κηδεία. Divine Shield. Το ένα συνένα πρέπει να πάρει. Εντάξει, πεθαίνει ένα. Α, όχι, τι λέω. Ω, με το ένα συνένα δεν μπορούσα να κάνει τίποτα. Ναι, αλλά που δεν μπαίνει σαν το μάθος, δεν υπάρχουν στα deck τις κάρτες. Τη βρήκε από το Witch Doctor. Το ένα συνένα όμως δεν είναι καλύτερο. Με το ένα συνένα δεν μπαίνει σαν από όλα. Και από το Divine. Το Divine... Είναι 4-5 ο άλλος. 4-5 αντί για ένα 3-4. Πώς σκοτώνει ο Prince Outer, βλέπει 4 attack. Δεν είμαι σύμφωνος για το 3 attack. Συμφωνώ. Τώρα το ξανασκέφτομαι, ναι. Αλλά δεν έχει άλλος και να το καθαρίσει τώρα αυτό. Σημασία, σαν το Manfred. Πώς. Στην Ιένα. Στο 3-4. Μένει το 3-4 όμως, ρε φίλοι. Ωραία. Έχεις ένα 3-4 και έχεις 25 HP. Μήπως απλά δίνεις ένα τον για να παίξεις μετά το ΑΟΕ. Αλλά άμα παίξει το ΑΟΕ, ο άλλος θα παίξει τίποτα. Όχι ρε, δεν υπάρχει να δώσει τώρα το... Τι, εννοείς να γκριντάρει για το Psychic. Ναι.
Αλλά άμα, άμα το καταλάβει ο Χοκάι αυτό, θα καταλάβει ότι δεν έχει τίποτα. Και απλά θα αλλάξει το βαράει μούρες. Ναι. Και θα φτιάχνει μπαούλα. Ναι. Κομπλέ. Ωραία, αυτό πεθαίνει και ζει το Divine. Άμα είχε δύο τεσσάρια αυτή τη στιγμή, θα τον έκανε να κάνει σάιξη. Οκ. Να δούμε τι θα βρει από το... Πρώτο πράγμα είναι Hero Power. Πρώτο πράγμα είναι Hero Power. Συμφωνώ. Πάμε. Hero Power. Θες lifestyle εδώ κάθε γύρο. Πάμε, Hero Power. Κάθε γύρο lifestyle. Hero Power. Hero Power. Και lifestyle με βρεις. Ένα μπαούλο θες θέλει. Ναι, η μπαούλα ή lifestyle. Αλλά όλες δεν έχει βρει τα admin. Πάμε, Hero Power. Τι σκέφτεσαι. Δεν ξέρω, αλλά έχει κρυφτεί κιόλας. Άξιες, σκέφτεται. Σκέφτεται το Tundra Rhino Friends γιατί έχει Master School. Και. Τι και. Δεν πάει κάνει τίποτα ο Άντουιν. Ο Priest δεν πάει κάνει τίποτα. Πραγματικά. Θα τη λάρεις με την πρώτη Tundra. Σ' άλλες τρεις θα τις κάνεις. Οκ. Δεν είναι πολύ greedy αυτό. Όχι. Είναι το καλύτερο play. Με το Master School χέρι. Αν δεν είχε το Master School θα πηγαίναμε σε άλλο line. Και 17 έτσι πήγε. Τώρα πρέπει κάθε γύρο να κάνει clear. Μπορεί να κολλήτη θέλαμε εδώ. Κοίτα, κοίτα πόσο γρήγορα έφυγε το Σάικι. Και τώρα. Ένα κολλήτη. Τώρα δες, ο Χοκάι. Πρέπει να δώσει και το ίμπ. Δεν το δίνει, οκ. Okay. Ο Χοκάι τώρα με Master's Call έχει μεγάλα chance να βρει μπαφαρισμένη η ένα. Η οποία θα πέσει τεχνική. Πω! Πεντανόστιμο. Και πατάει και το Hero Power. Πατάς όλα μέσα. Είπε τα Hero Power. Όχι, Hero Power, man. Ακολλήτη θέλει. Να το δει. Ναι, ναι. Το δει. Τσιμπάει την καμπάνια. Θέλει ακολλάιτ. Θέλει τον ακολλάιτ. Αυτό άργησε λίγο. Ποιο? Το augment. Τι θα το κάνει. Α, για το. Καλά. Τι σκέφτηκε στο αγιαστικό. Πω. Ακραίο. Εντάξει, augmented elec παίρνει εδώ. Σε βίσου scale height. Πολύ καλό, πολύ καλό, πολύ καλό. Παίζει την τούντρα στεγνή. Όχι. Τούντρα στεγνή. Πρέπει να τη λάρει και με αυτή. Εδώ ή βρίσκει σακολάιτ ή βρίσκει σάντουιν. Άντουιν. Μεγαλύτερο σακολάιτ βέβαια. Τι κάνουμε. Χιλάρουμε. Next turn τώρα θέλουμε άντουιν. Το μπαούλο έτσι. Το θέμα είναι ότι το πεντάρι ζόμπις έχει lifesteal, αλλά είναι ras. Δεν μπορεί να χιλάρει τώρα. Πρέπει να βρει charge τώρα. Αφού έχει charge, α, έχει την τούντρα, τι λέω. Καλά, καλησπέρες. Έχει, έχει. Τι είπα, παιδιά, καστάρο τουλάχιστον 12 ώρες, καλά είναι. Όλα έχουν, ρε. Πάμε, ναι, όλα και το φτάρι, ναι, ναι. Όλα αυτή έχουν lifesteal. Τελείωσε. Τελείωσε. Τζιτζικόπουλες. Πώς μπλέξαμε έτσι. Δύο απαλό. Αθάνα, πώς μπλέξαμε έτσι, αγόρι μου. Πιτσούνι. Δεν βρήκαμε ποτέ το... Εντάξει, πάντα βρει τώρα, πάντα βρει τώρα, πάντα βρει τώρα. Είχαμε. Παπαριά. Αιωνία μνήμη. Ρίπ Αθάνας. Χάσαμε από Hunter. Πόσο πιο ωραίο αυτός ο τελικός να κριθεί... Αυτόν ήθελες. Απέναντι στο Priest του Αθάνα. Priest με... Εναντίον Paladin. Ο Priest έχει καλό ματσα. Ναι. Δηλαδή, άμα με τα Psychic Scream τον καταστρέψει τον άλλο. Psychic Scream... Το τριάρι, το τεσσάρι, το δράκο. 2-2. Χιτσκοχικό, γκρανγκινιολικό φινάλε. Κακό, στο Intrepid Fox Open Invitational που γίνεται στο μόνιμο μπαρ στην Αθήνα. 2.000 ευρώ prize pool. Τα παιδιά παίζουν μέχρι τελευταία ζανίδος και οι δύο αλεπούδες είναι. Θέλουν να γιονκάρουν το τουρνουά μαζί με την πρόκριση που πήραν για το Las Vegas. Παλατίνι Priest. Παλατίνι Priest. Εγώ δηλώνω Priest Main από το επόμενο expansion. Οπότε η ψήφος μου πάει στον Priest. Όντω θα παίζει Priest. Θα παίζω Priest όλη μέρα. Δεν θα υπάρξει Small Priest. Θα υπάρξει. Αν δεν υπάρξει, θα βρω κάτι άλλο να σου κάνω. Σα άκουγα και στο strip, δεν το ξέρω. Δεν να είναι όπως έλεγα τον Boba Hunter πριν ένα expansion. Ναι, okay. Δεν θα υπάρξει. Εντάξει, άσε με να ονειρευούμε. Ναι, okay. Δεν θα υπάρξει, παιδιά. Όπως δεν υπήρχε και μέλλον Priest κάποτε. Μέλλον Xamarin όμως. Ούτε. Oh, το μέλλον ξανά το πιστεύουν πολύ. Ναι, ναι. Ας το πιστεύει. Και η Blizzard το πιστεύει εδώ και 6 χρόνια. Τώρα που έφυγε το Quest, κάνω ένα μέλλον. Και αυτοί φτιάχνουν τις κάρτες. Είχε ένα αυτό, ρε Αθάνα. Λοιπόν, χέρι Αθάνα, κακό. Χέρι Χοκάι, πολύ καλό. Καλό. Όχι καλό, πολύ καλό. Guys, τίποτα, άχρηστο. Δύο Power Shield θα φάει, αν δεν πεθούνε. Εντάξει, παλεύει το Power Shield το φάσμα. Ναι.
Το πρόβλημα είναι ότι, εντάξει, τα psychic... Δράκο έχουμε, δεν έχουμε το δράκο, ε. Δεν έχουμε στον ίδιο μοίρα. Πω τώρα θέλουμε ένα... Ένα dashbreaker. Ένα dashbreaker, πας και γυρίσεις το game. Σε Twilight. Πω, ήρθε πρώτος. Βρήκαμε δράκο. Μία Ωραία. Κίνηση. Δεύτερη κίνηση, coin corpse taker. Όντως. Γιατί άμα παίξεις... Ευκολότερο απλά, coin corpse taker... Απλά argent. Δεν έχεις ξαναπαίξει. Απλά argent. Coin corpse taker. Και παίζεις και around όλα τα top deck kings. Διαφωνία έχω, ε. Η ερώτηση είναι τώρα, ωραία. Α, όχι, argent παίζεις. Τι παίζεις? Argent. Argent. Coin corpse taker. Corpse taker. Παίζει around τα πάντα. Εντάξει, μόνο από τα Spraker, λίγο υποφέρει. Ναι, εντάξει. Και πάλι μετά μα ήρθε το Kings. Εδώ θες ένα 4-7 δράκο τώρα. Αφάνας να δούμε. Ήρεμος, πιάνει το ποντίκι του, περιμένει το top deck του και... Twilight. Κακό. Κακό. Θα το παίξουν. Αγκαστικά. Βάζεις κάτι στο board, μειώνεις το attack. Ένα δεν βγάζεις και trade. True Silver, πεντανόστιμο. Άμα σε θέλει τύχη. Top deck να σηκώσει τουρνουά είναι αυτό νομίζω. Αλλά τα psychic. Όχι, έχει το vice, το vice. Ακαριέα, τι, trade. Τι, insta. Να δω φάτσα Θάνα. Τίποτα. Ω, σηκώνει φρύδι. Δεν του άρεσε. Η φάση είναι τώρα ότι του είχε εντάξει το corpse taker για να μπει πάνω του buff και να μην φύγει ποτέ. Πω. Δεν φτάνουμε ποτέ στο 7. Μάλλον. Αυτό το πετάξαμε και το αφήσαμε. Άκλα αυτό. Ναι. Άκλα αυτοίδης. Ναι, ναι. Απλά σπάσαμε το Divine. Τι τίποτα. Πολύ κακό. Όπα, μπρικάραμε. Όχι. Υπάρχει ο Protector στο 2-3. Πώς μπρικάρεις, μια χαρά παίζεις. Δεν μπρικάρε, ναι. Εντάξει. Δεν είναι power play αυτή τη στιγμή. Χειροπα, μια χαρά του βάζεις Divine. Ναι, βάζεις Divine, πολύ σημαντικό. Παίρνεις με τη Μούρη το 5-2. Ένα turn πριν το Psyche. Πόσο κακό είναι να... όχι κακό είναι. Τι θες να κάνεις? Να το πάω Μούρ και το Weapon. Αυτά δεν τα έκανες ούτε στα νιάτα σου. Αυτό τώρα πήγε εγώ δεν θα το έκανα. Αυτό πολύ κακό. Γιατί να μην το πάρει με το Weapon. Επίσης βάζεις Divine σε ένα Wind Fury. Είναι λίγο κουρασμένος. Δεν καταλαβαίνω ρε. Μπερδεύτηκα. Ρε φίλε, ας το έκανε trade και ας έβαζε το Divine. Αλλά εντάξει. Πιο σημαντικό είναι να κρατήσει το Wind Fury ή πιο σημαντικό είναι να κρατήσει. Oh! Πολύ ωραίο ντρο. Θέλει κάποιο χίλι να κάνει ασθένεια για το 7. Δεν παίρνει insta το pick. Χιλ, να το. Pyromancer Hill. Όχι. Εδώ μεταξύ έχει βάλει το τίποτα. Και δεν μπορεί να μπαφανιστεί το Pyromancer. Ακραίο. Ω πάρε. Εμένα μου φάνηκε λίγο κάπω το προηγούμενο σιλ. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Όχι, το παιδί. Καθόλου. Το επόμενο χειρότερο μήνυμα ήταν το 1-1. Εντάξει, είναι λίγο κουρασμένο. Καλά, προφανώς παιδιά παίζουμε 12 ώρες τα παιδιά. Ισχύει, ισχύει. Για τον Θεό. Πόπο Πάρκουερ Σίλντ όμως ήταν καλύτερο. Ήταν λίγο κηδεία αυτό. Τελικά θα φτάσουμε. Θα το είχαμε τώρα το Wind Fury. Ήταν game. Ήταν game. Θα ήταν 2, 6, 12. Ήταν 12 μόνο το Minion. Τι λες? Τον άφηνε στο 2. Εντάξει, Παλανίνη δεν βάζει εδώ. Ναι. Τρέει το 2-1 στο 3-1. Τρέει το 2-3 στο 2-1. Ωραία. Μόλις είδες ότι υποφέρει δεν έχει ΑΟΕ. Όπα ρε, το Pyromancer Kings πόσο λάθος είναι. Μπαφάρεται και ο Μάνι. Όχι, αυτό ωραίο είναι. Ωραίο και φεύγουνε 4-5-6. Ωραίο είναι αυτό. Και παίζει σωστά Extreme. Φεύγουνε 9. Και παίζει σωστά Extreme. Εντάξει. Οκ. Okay. Εκτός να μας σκοτώσει επίτε στον Argent. Ο Άντζε πεθαίνει, ρε. Όχι, okay, μπορεί να φάγει και αυτό στο Kings. Όχι, το Kings θα το βάλει στο 2-3. Γιατί? Πιο ωραίο. Πιο ωραίο τον Πάουλ. Το μόνο καλό είναι ότι παίζει αράν στο Δράκο. Στο Dashbreaker. Ναι. Ωραία. Σου απάντησε. Βαλανίρ. Έτσι που το πήγε. Εντάξει, είναι πιο safe αυτό στο Γιατί Kings. Γιατί δεν παίρνει face damage. Εσύ αυτό είναι πιο safe στο Kings. Γιατί είναι πιο πολλά τα damage και ενεργοποιεί το 5-1. Μάλιστα. Τώρα κατάλαβα ότι πριν δεν έπρεπε να του βάλει τη Vine, αλλά τέλος πάντων. Ρόστερ εδώ. Oh. Α, τι λέω, δεν έχει δράκο. Δεν έχει δράκο. Ωραία, Twilight. Αναγκαστικά Twilight. Χιλ Μούρι. Πω, κάτσε λίγο. 4, 5, 6. Άμα τραβήξει... Τι. Έχει και το δράκο το 4-8. Σκεφτόμουν για το Avenging, είναι lethal.
Έπα πάνω λαμούρι. Μα είσαι έχει συνηθίσει αυτό το τουρνουά που κάνει. Εντάξει, μια φορά το κάνει, θα το ξανακάνει και δεύτερη. Άμα είναι να μπει στον τρόλ, δεν θα μπει σε. Ισχύει. Για κανένα μισά ώρα. Υπάρχει τόσο να μην παίξουμε εδώ το τρίτο το Twilight. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Τι κάνει, Psychic. Μπορεί να το χιλιάσει κιόλα. Φοβερό πλέον. Ε? Φοβερό. Insane πλέον να το χιλιάσει και μετά το Twilight. Χιλμούρι. 4, 5, 6, 6 και 8. Τι μιλάς, 8 και 6, 14. Λίθαλ. Το είδατε πρώτοι. Εντάξει, μα. Kings. Κερδίσαμε. Α, κερδίσαμε. Εγώ βλέπω λίθαλ. 14 exact λίθαλ. Α, θα πάνε όλα. Ναι. S Club. Okay. Και βλέπεις ένα Intermit Fox Bar να φεύγει όλη η αεροπορία έξω. Τι είπα, το σκέφτεται, είναι απίστευτο. Δεν πρέπει να το κάνεις αυτή τη στιγμή που σου βγήκε μια φορά. Και κέρδισε, λίθαλ. Δεν πρέπει. Άμα σου έχει κάτσει μια φορά, το ξανακάνεις. Το λες. Ναι, ναι. Είναι ο ρόλος, ο λόγος κολόφαλος. Άκου που έχουμε καταντήσει. Να σκεφτόμαστε τώρα. Άκου εδώ κουβέντα. Απίστευτο. Άμα σου έχει κάτσει μια φορά, το ξανακάνεις. Ισχύει. Δεν παίζει με την τύχη σου. Ωραία. Πώς θα παίξεις. Kings βάζουμε. Δεν βάζεις. Ωραία. Μήπως κάνεις πρώτα attack. Αυτό ρωτάω, κάνω πρώτα attack. Πόπο, έλα κάτω, άντε. Χοκάει ανέκφραστος, νομίζω δεν το έχει σκεφτεί καθόλου αυτό. Μαστάκτ. Φθία, το κάνει! Δεν θα το κάνει. Εντάξει, προφανώς. Και έχει equality avenging. Α, όχι, τι λέω, 10 μάνα είχαμε. Περίμενε ρε μάνα. Α, όχι, τον έχει σετάρει. Πώς τον έχει σετάρει. Τον έχει σετάρει. Πώς. Γιατί ακόμα και. Και Άντουιν να κάνει. Πετάει το Avenger. Όχι, ο Άντουιν παίρνει armor. Και μένει και το 5-4. Αν δεν έχει πάλι τη Όχι, κάτσε. Άμα κάνει Άντουιν είναι άνετος. Όπα, κάτσε, το κάναμε heal. Και τι, θα κάνει Άντουιν. Ποιο είναι το καλύτερο, το heal ή να κάνει Άντουιν. Άντουιν. Heal. Heal. Μην το λέει. Ωραία, ωραία. Τελευταίο μάτς είναι, παιδιά. Τα παιδιά παίζουν για. Το παίξαμε το χιλάκι. 11 HP. Όπα, τα ρίμ. Πάρε ένα μπαούλο. Πάρε αυτό και παίζει ένα κύπερ. Δεν έχει. Μήπως... Έχει. Μήπως εδώ κάνει Psyche Hero Power. 12 HP. Thank you. Εδώ οπωσδήποτε κάνει Psyche. Step. Εδώ πρέπει να κάνει σίγουρα Psyche. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Psyche Hero. Δεν δίνει όπλο του Paladin. Τώρα που προσπαθεί να κάνει stabilize. Και ο Hokai μάλλον δεν του άρεσε που μπαίνει και το 1-1. Τώρα έχει φίξει. Κάτσε τώρα, γυρνάει το game, man. Να το. Το βρήκαμε. Πόσο, τι τσάνε είχε αυτό τώρα. Πόσες κάρτες είχε ο Χοκάι στο τέλος. Πρέπει να έχει 20 κάρτες. Καλό τσάνς. Εντάξει, πριν πήρε το 0,32% να γίνει το. Ο Χοκάι ευθύνη έκανε hero power. Έκανε το αμπέλ. Δεν του είπε να κάνει κανένα hero power. True. Λοιπόν, τώρα που κάναμε hero power, να ξανακάνουμε κανένα τρία hero power. Τώρα θέλουμε έχουμε ένα δράκο. Τα ρίμ. Εμείς θέλουμε ένα δράκο, Γιατί θέλουμε δράκο. Για να φύγει αυτό. Αυτό πώς φεύγει χωρίς δράκο. Α, ναι, ισχύει. Αλεξτράζα. Τι λες. Δεν έχει. Ω! Όπα, καλό κι αυτό. Τι... Το κάνεις. Περίμενε. Το εφτάρι κάνεις, μάνα. Εφτάρι χιλ. Εφτάρι χιλ μούρι. Ναι. Απίστευτο μάτς. Τελευταίο game, μεγάλος τελικός. Γίνησε τώρα ο Προφανώς. Που λούσαμε. Λούσαμε πρώτα στο turn με το Divine Seal. Αλλά αυτό το λούσαμε όντως. Άλλο. Λούσαμε που δεν πήραμε το lethal όταν είχε lethal. Εκεί δεν έχει στο game πάντως. Βασικά όχι, εκεί το χάσε. Εκεί γιατί ο άλλος θα μπορούσε να κάνει το πυρομάνσερ. Θα γινόταν το άλλο πεντάρι. Ναι. Insane. Εντάξει, ένα μικρό λαθάκι τώρα με το hero power γιατί δεν έπαιξα round psyche. Δες εδώ κατάσταση. Μα Θάνκας θα γιονκάρει αυτό το τελικό. Γύρισε. Όπα. Όπα. Όπα, περίμενε. Τι κάνει το στήντιο. Υπάρχει τι να πατήξω, να πετάξουμε. Hero Power, Pyromancer, Ταρίν. Και όλα μούρι. Και όλα φεύγουνε. Εντάξει, φεύγουν, αλλά τι έκανες. Μα, πού να πάω. Έχεις δει ήδη ένα Psychic. Όντως το κάνεις. Α, χωρίς Pyromancer. Με Pyromancer. Αφού έχεις Equality Avenging. Δέκα μάνα. Δέκα μάνα, ναι. Οκ. Δεν παίζεις τίποτα μετά. Και είσαι καλός και στα Avenging, ξέρεις πώς πάει. Ωραία, και έστω ότι κρατάς Pyromancer. Κάνεις Pyromancer Quality και μετά τι. Hero Power. Υπέρφτωχο. Ωραία. Συμφωνώ ότι άμα παίξεις ένα Pyromancer είναι λάθος. Όχι. Μπαίνεις στο Lean. Μπαίνεις στο Lean και του λες, έχεις δεύτερο Psychic.
Okay. Δεν χρειάζεται δεύτερο sidekick. Dash Breaker. Α, όχι. Τώρα χάνει. Ναι, α, βλέπεις, Dash Breaker δεν δουλεύει. Πρέπει να το κάνει, ναι. Εδώ έχω κάνει, θέλει True Silver. Παίζει και γυρνάει ακόμα. Δεν... Τώρα είναι 50-50 το μάτσο, να ξέρεις. Είναι πολύ κοντά, ισχύει. Ναι, τώρα είναι όποιος τραβήξει. Γιατί, γιατί υπάρχει το Avenging. Να εδώ, αμάβρισε αλεκτρός, αλεκτρός, από πού την κάνεις. Συμμούρης. Να χιλάρεις, ε. Όσο, όσο χιλάρεις είναι κέρδος. Τέσσερα. Απλά κερδίζει δύο χειρο power και εγώ άλλο... Okay. Δεν βρίσκει I4N9. Repentance. Repentance για ενδεχόμενο Drake. Οτιδήποτε, Repentance, γιατί παίζει καλύτερα στο Avenging. Τώρα, Hidden Wisdom, ο άλλος να παίξει τρεις κάρτες σε ένα turn. Το Repentance παίζει καλύτερα στο Drake, στο Avenging. Το Repentance. Το Repentance είναι γενικά το καλύτερο αυτή τη στιγμή. Ναι. Συμφωνούμε. Ω, το έδωσε. Αρχιμός. Σε τάρι λίθαλ. Σε τάρι λίθαλ. 3-4-5, 2-3 και 2-5. Και έχουμε λιθάλ. Έχουμε Shadow Vision. Έχουμε και Άντων για να ζήσουμε. Πρέπει απλά τα σπρέκια. Κάνεις εδώ πέρα. Δεν έχουμε δράκο. Ακόμα και... Ω! Pyromancer, Shadow Vision... Drake. Ποιο Drake? Το Weird. Ναι. Οπα, είχαμε Pyromancer. Εντάξει, τη δουλειά θα την κάνει. Όχι, ήθελες να φας και το 2-2. Shadow Vision θα κάνεις. Σίγουρα θα κάνεις Shadow Vision. Shadow Vision, δράκο και... Heal. Heal, μάπως. Trade Heal, ναι. Εδώ τι θέλουμε. Divine Him. Μάντεψε. Divine. Divine Him. Divine Him είναι εύκολο. Το τσιμπάει. Σκοτώνει το 1-1. Πέφτει το Scale Worm. Τρεϊντάρει το 2-1. Τι είναι. Μπορεί να παίξει Scale Worm και Heal. Ναι, και Heal Moore. Divine Him. Α, τώρα να παίξει το Divine. Ναι. Είναι παίξει καλύτερο. Το Divine. Δεν παίζει around από το δεύτερο. 3-4-5. Θα παίζει around από το δεύτερο Avenging Run. Σωστό, πάρα πολύ σωστό. Και να το παίξει. Τέλειο. Δείτε play σε ένα μεγάλο τελικό. Spellbreaker. Τώρα σφίξαμε. Δεν σφίξαμε. Γιατί. Άμα κάνει Hero Power Street, δεν πάει το φάει με το. Με το Shadow Reaper Adley. Με το Reaper, ε. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Το Spellbreaker δεν θα το κρατήσουμε. Για τις δύσκολες στιγμές. Είναι κακό να φάει ο Spellbreaker το Stitch, σωστά. Μα σκέφτομαι, ναι, ότι οποιοδήποτε Stitch κάνει τώρα πεθαίνει στο. Η φάση είναι ότι άμα κάνει Spellbreaker. Ναι. Δεν πεθαίνει στον Adwin στον επόμενο. Καλά, εντάξει. Καβακύπο. Ναι, δεν πεθαίνει. Ναι, και πεθαίνει και το 6-9. Ναι, αυτό σου λέω. Μου προστατεύει το Minion. Πω. Δεν θα κάνουμε και καμπάλ για να πάρουμε το 2-6 next. Πρέπει να φάμε το Minion. Τι εννοεί. Όχι, το τρώει τώρα με το 4-4. Ναι, 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 ναι. Με Hero Power. Και καμπάλ. Για να δω, Χοκάι. Κοιτάει κάρτε 22-12. Πολύ κακό το silence εδώ σε αυτό το μήνυμα, ξέρει. Γιατί ενώ, δεν έπαιξε καθόλου αράδο το Άντουιν. Άμα έτρωγε Άντουιν. Είναι ρίπ. Αυτό που. Α, το έχουμε εμεί. Αν το δώσαμε, οκ. Αν το πιακάρουμε και ένα δράκο, να παίξουμε. Αναγκαστικά το παίζει, μη γελά. Τέμπο. Θα κάνει trade. Δύο χειρο power πάνω θα πάνε. Ή θα κάνει trade ή θα πάνε δύο χειρο power. Τώρα που έχει πέσει ο Άντουιν, είναι λίγο δύσκολο. Δεν μπορώ να βγάλω από το μυαλό μου το γεγονός ότι πόσο διαφορετικό θα ήταν το match-up με το Divine Shield εκεί πέρα. Στα πρώτα trades. Χειρο power, καμπάλ χειρο power. Χειρο power, καμπάλ χειρο power. Στρέψεις κάτι άλλο. Όχι. Και μάλλον πήρε ο Monster Equality την εξέλιξη. Ωραίοτατο. Pyromancer Equality να κάνουμε setup. Και μετά εμείς το πτεκάρουμε μια Αλεξτράζα και τελείωσε. Λίτσκιν. Παίζει και Λίτσκιν αυτή η ιδέα. Ο Χοκάι. Ο Χοκάι θα βρει πολύ Λίτσκιν με άλλα τρία τέτοια μέσα. έχει βρει τα δύο. Ωραία. Hero Power Equality, Hero Power το Pawn. Γεμίσαμε board. Γεμίσαμε τα κτίνη. Είναι on clock όμως τώρα ο Χοκάι. Ναι. Εντάξει, πρέπει να τηλιάρει και τα μήνυμα βέβαια. Είναι λίγο irrelevant. Ένα μπαχ έχει μείνει το φορτάρι. Το τσιμπητό, τσιμπητό Dash Breaker. Το τσιμπάει ο Θάνας, δεν πρωτοκαλίζει. Οπαμαν. Άρα κάνουμε Hero Power in Hero Power. Το πάμε στα... Υπάρχει άλλο χείλ από το Hokai. Στα 17. Δεν έχουμε lethal. Όχι, δεν έχω. Δεν τον πας στα 16. Θα το παίξει safe. Ναι, γιατί όχι, αφού δεν μπορεί να σετάρει lethal 2 turn.
Και τα σπρέκερ θα βάλει για κορμί. Δεν είναι ακόμα να παίξει το δράκο. Όχι. Όταν έχει του ανέμπλη σε δράκου. Όχι. Okay. Έχει πάρα πολύ κακά top deck αυτή τη στιγμή έχω κάνει. Πολύ λίγα είναι τα καλά. Ο Κορμπστέγκερ είναι καλός, ο Γκέν είναι καλός. Λίτσκινγκ. Ο Λίτσκινγκ. Αν παίζει Τίριον. Ο Λίτσκινγκ δεν βγαίνει από εμάς. Ο Παπαγάλος είναι καλός. Ο Παπαγάλος το είπε, δεν υπάρχει. Ισχύει. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι στίκι. Εμείς θέλουμε μια Αλεξτράζα. Σετάρουμε Λίθαλ. Με την Αλεξτράζα, θυμάμαι. Όχι, δεν σετάρουμε Λίθαλ τώρα με Hero Powers. Ή σετάρουμε. Και λέω μαλακίες. Δεν παίζει Δράκο. Δράκο, Hero Power. Δεν σετάρεις Λίθαλ. Πρέπει να κάνεις Mind Blast. Και στην Αλεξτράζα. Mind Blast, Hero Power, in Hero Power. Αυτό είναι το play. Γιατί αυτό να μην το κάνεις στην Extend. Mind Blast, Hero Power, in Hero Power. Μιλάμε για 9. Γιατί τον πας στα 10. Γιατί να μην παίξεις Δράκο, in Hero Power. Γιατί μπορεί να βρεις top deck Mind Blast ή Shadow Vision ή Power Wars. Και τα δύο Mind Blast είναι δικά του, δεν έχει άλλο. Είναι δικά του και τα δύο. Ναι. Holy Fire. Δεν έχει παίξει ένα. Μπορεί ένα να παίξει δύο. Παίζει. Δεν είμαι σίγουρος. Okay. Άλλο ένα τέρ, θα το δούμε τώρα. Για να δούμε. Είναι το top deck πρωταθλητή. Ό,τι και να είναι μετά, έχω κάνει δεν κάνει τίποτα. Συμφωνώ. Αθάνας περιμένει, ανοίγει τα μάτια. Το βρήκε! Σαν το Vision σε τι? Ό,τι και να βρήκε. Hero Power, σαν το Vision. Τελειώνουν τα τέρ. Ένα mana spell θέλει. Το βρήκε. Ένα mana spell θέλει που λιμά. Ισχύει. Hero Power, σαν το Vision τελείωσε ρε. Λίθαλ είναι. Πάμε. Πάμε, Αθάνα. Αθάνας 3-2 και νικητής του μεγάλου τελικού. Ingrid Big Fox Open Invitation.